Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ψηφίζω Ελλάδα, με την αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές κάλπες να έχει ξεκινήσει λίγα τα 24 ώρα πριν την δική μας λαϊκή ετοιμιγορία για τις τύχες αυτής της χώρας. Ποιοι είναι αυτοί που θα αναλάβουν τα ενία της Ελλάδας, θα το αποφασίσουμε όλοι εμείς στις εθνικές εκλογές της Κυριακής 7 Ιουλίου. Απόψε εδώ, στο πλατό της εκπομπής Ψηφίζω Ελλάδα, δύο υποψήφοι από το Ρέθυμνο, δύο κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μας ο Υπουργός Υγείας και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθέ. Καλησπέρα. Και ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Σκαλάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κύριε Ξανθέ, με εσάς και με ένα σχόλιο. Γιατί τις τελευταίες ημέρες και με σημείο αναφοράς την συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα την Δευτέρα που μας πέρασε εδώ στο Ηράκλειο, το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει και να μην ράβουν κουστούμια υπουργικά οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Το παιχνίδι γυρίζει. Κύριε Δασκαλάκη, η αφετηρία, η αλήθεια είναι ότι ήταν δυσμενής για το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο δημιούργησε μια παράσταση νίκης υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ούτε ένα μήνα, για να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα και κυρίως να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα αυτών των βουλευτικών εκλογών που θεωρούμε ότι μπορούν να συνεκτιμηθούν από τους πολίτες μαζί προφανώς με την εμπειρία τους από όλη τη διαχείριση της περίοδου της κρίσης και του μνημονίου, αλλά κυρίως προσβλέποντας στο μέλλον, δηλαδή με ποιο πολιτικό σχέδιο, με ποια πρόταση προγραμματική, με ποια αξιοπιστία, με ποιες κοινωνικές εγγυήσεις μπορούμε να πάμε στη νέα μεταμνημονιακή φάση. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Κατά την άποψή μας έχει αυξηθεί ιδιαίτερα αισθητά η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν πάρα πολύ χαμηλή και νομίζω αυτό σε μεγάλο βαθμό δικαιολόγησε και τη διαφορά τη μεγάλη στις ευρωεκλογές. Υπάρχει ένα κλίμα, νομίζω, συνειδητοποίησης της κρισιμότητας της συγκυρίας σε ευρύτερο κόσμο και στους ψηφοφόρους εννοείται του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στους ευρύτερους προοδευτικούς πολίτες. Και θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε το περιθώριο μέχρι το τέλος να δώσουμε με ψηλά το κεφάλι και με αξιοπρέπεια μια σοβαρή πολιτική μάχη, εστιάζοντας στα προγραμματικά στοιχεία, στις πραγματικές διαχωριστικές γραμμές και καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν με βάση την πολιτική λογική και όχι με βάση το θυμικό. Κύριε Κεφαλογιάννη, υπάρχει όμως και η αντίστοιχη δήλωση του δικού σας αρχηγού, η αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία την Κυριακή, ή μπαίνουμε σε περιπέτειες και πάμε σε νέες εκλογές τον Αύγουστο. Βεβαίως οι εκλογές του Αυγούστου γίνονται με την απλή αναλογική και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζει και η τράπουλα όσον αφορά τις έδρες και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν το δικό σας αρχηγό για πολιτικό εκβιασμό. Το σχολείο σας. Κύριε Δασκαλάκη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα σχόλιο λέγοντας ότι πράγματι οι συγκεκριμένες εκλογές, λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, δεν γίνονται σε ένα πολιτικό κενό. Προφανώς έχουν δημιουργηθεί κάποια πολιτικά δεδομένα μετά από τις ευρωεκλογές, αλλά εγώ θα προσθέσω και μετά και από τις περιφερειακές εκλογές, γιατί μην ξεχνάτε ότι και αυτά έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Και μάλιστα η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας σε 12 από τις 13 περιφέρειες στη χώρα, ένα πρωτόγνωρο αποτέλεσμα θετικό για την παράταξη, νομίζω ότι δημιουργεί και αυτό κάποια δεδομένα. Το λέω αυτό γιατί πράγματι φαίνεται ότι είναι ευνοϊκές συνθήκες για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επικείμενες εκλογές. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση, πρώτον, δεν μας καθησυχάζει, γιατί πολύ ορθά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι η κάλπη της Κυριακής θα είναι αδιανή, ξαναγεμίζει από την αρχή. Και εμείς αυτό που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα 24 ώρα, είναι να μπορέσουμε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να μας εμπιστευτούν. Θεωρούμε και κάναμε ανάλυση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών ότι πρώτον ήταν μια καταδίκη ή καταψήφιση της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4-4,5 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και ένα θετικό μήνυμα υπερψήφισης ή αν θέλετε
το γεγονός ότι δόθηκε μια εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Γι' αυτό και εμείς τονίζουμε ότι εφόσον μας εμπιστευτούν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια καταρχάς αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί όπως έχουν τα τωρινά δεδομένα και ακούγοντας και τα κόμματα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας στην περίπτωση μια αυτοδύναμης κυβέρνησης. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε αποκλείσει τη συνεργασία. Ούτε με το Κινάλ. Θα σας πω. Έχουμε αποκλείσει τη συνεργασία για μια σειρά από λόγους, βεβαίως με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κατά καιρούς έχετε ακούσει και διάφορα σενάρια. Και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσει και ο κύριος Ξανθός. Απολύτως. Έχουμε αποκλείσει βεβαίως τη συνεργασία με το ΚΚΕ, το οποίο ούτως ή άλλως δεν συνεργάζεται με κανένα κόμμα. Και ελπίζουμε τα υπόλοιπα κόμματα να μείνουν εκτός Βουλής, κυρίως του ακροδεξιού μπλοκ. Θα πάμε στο κομμάτι των συνεργασιών. Θέλω να το αφήσουμε για λίγο πιο απλώς μετά, γιατί έχει πολύ μεγάλο απλώς ενδιαφέρον. Απλώς σας δίνω την απάντηση ότι αυτό το οποίο είπε ο κυρία Μητσοτάκης, ότι αν δεν δοθεί αυτοδύναμη εντολή στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ένας πολιτικός εκβιασμός ή αν θέλει μια προσπάθεια συσπήρωσης παραπάνω. Είναι μια πραγματικότητα με βάση τα δεδομένα τα πολιτικά. Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, θέλω λίγο να σταθούμε και στο κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας με σημείο αναφοράς την χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Είπε πολλές φορές στη διάρκεια της τοποθέτησής του ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που λειτουργούσε με στόχο να πλήξει το κύρος του ΣΥΡΙΖΑ και να ανατρέψει την κυβέρνηση. Εσείς αυτό το αντιλαμβάνεστε αυτή τη λογική, γιατί από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι και εμείς δεχτήκαμε σκληρή κριτική από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν διαχειριζόμασταν την εξουσία. Κύριε Δασκαλάκη, νομίζω ότι αυτό είναι περίπου προφανές. Ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης δεν ήταν η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε σε αυτές τις ευρωεκλογές να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά, επειδή προφανώς ήταν ο αντίπαλος πόλος στο ΣΥΡΙΖΑ, να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά ένα ετερόκλητο και πολυαφετηριακό μείγμα δυσαρέσκειας, δυσφορίας, διαμαρτυρίας ή τιμωρητικής ψήφου προς την κυβέρνηση, και χωρίς την πραγματικότητα, κατά την άποψή μου, να έχει πείσει ούτε για την αξιοπιστία του προγράμματός της, ούτε για την αξιοπιστία του αρχηγού της, ούτε για την ικανότητά της να παρουσιάσει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση στη νέα περίοδο μετά την έξοδο από το μνημόνιο και την κρίση. Άλλωστε, η θητεία της, η κυβερνητική, μέσα στις ίδιες συνθήκες κρίσης και περιορισμών, είναι πάρα πολύ πρόσφατη, πολύ νοπή. Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει. Υπήρχε λοιπόν ένα σύστημα στο οποίο βεβαίως είχαν σημαντικό ρόλο τα μεγάλα, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά στο οποίο δεν υπήρχαν και κύκλοι, ας πούμε, του οικονομικού κατεστημένου της χώρας, κύκλοι της τραπεζοκρατίας, άνθρωποι που χρόνια έπαιζαν κεντρικό ρόλο και επηρέαζαν τις λειτουργίες του κράτους και τις πολιτικές επιλογές. Είναι σαφές ότι με αυτό το σύστημα ήρθε σε σύγκρουση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι το έλεγαν πολύ ομά ότι δεν διανοούνται ότι θα μπορούσε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς να μπορεί να διεκδικεί επίσης όρις στην εξουσία στην Ελλάδα. Περίπου οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ήταν οι συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις, οι συγκεκριμένες πολιτικές οικογένειες, και οποιοδήποτε άλλος μπορούσε να αμφισβητήσει αυτή την ισορροπία, ας πούμε, η οποία έχει βρεθεί τα τελευταία 40 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, κατά την άποψή μου ήταν εξοβελιστέως. Άρα υπήρχε θέμα όντως, υπήρχε ένας συντονισμός. Θυμίζω ότι από το 16 κιόλας που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, συνεχώς είχαμε μία προσπάθεια συντονισμού σε ένα αντικυβερνητικό μέτωπο το οποίο επένδυε στην επερχόμενη καταστροφή που δεν συνέβη. Επένδυε σε δεινά τα οποία θα υπήρχαν, σε τέταρτο μνημόνιο, σε χρεοκοπία της χώρας, σε κόψιμο συντάξεων, σε μείωση του αφορολόγητου, σε μία δυνατότητα εξόδου στις αγορές. Όλα τα σενάρια της καταστροφολογίας στα οποία είχε επενδυθεί από όλο αυτό το σύστημα, είχαν επενδυθεί, δεν διαψεύστηκαν κατά την άποψή μου με τραγικό τρόπο. Και σίγουρα όμως αυτό το σύστημα κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλήγμα
και να, να περιορίσει την επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε ένα πέπλο σιωπής για πάρα πολλά θετικά βήματα και μέτρα τα οποία έχουν δρομολογηθεί αυτά τα χρόνια. Υπήρχε μια πραγματική δυσκολία των πολιτών να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε στην πολιτική ζωή και στην οικονομική ζωή της χώρας. Κύριε Κεφαλογιάννη, κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το ΚΙΝΑΛ τα τελευταία 24 ώρα, για μια κρυφή ατζέντα. Για μια κρυφή ατζέντα που έχετε, που δεν την αποκαλύπτετε στον ελληνικό λαό. Κρατάω και μια φράση του Πρωθυπουργού, ότι αυτό που θέλει να κάνει στην ελληνική πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία οχριά μπροστά σε αυτά που επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν γίνεται και πολύ μεγάλη ανάλυση. Αυτό που λέει είναι ότι εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ πολλά, μπορώ να υποσχεθώ 5-6 πράγματα και αυτά θα κάνω. Υπάρχει περίπτωση αυτή η δήλωση να προκαλεί και δεύτερες σκέψεις στους ψηφοφόρους. Με σημείο αναφορά στην κρυφή ατζέντα. Κύριε Δασκαλάκη, θα έρθω αμέσως στο ερώτημά σας. Θα με επιτρέψετε και εγώ ένα σχόλιο για την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Καταρχάς, νομίζω ήταν μια πολύ χρήσιμη συνέντευξη. Ήταν μια πολύ χρήσιμη συνέντευξη γιατί είδαμε για πρώτη φορά τον κύριο Τσίπρα σε ένα περιβάλλον, θα έλεγα, μη προστατευόμενο. Έναν εκνευρισμένο κύριο Τσίπρα, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για κάποια κρίσιμα θέματα τα οποία διαχειρίστηκε ως πρωθυπουργός της χώρας, έβγαλε έναν εκνευρισμό. Και έβγαλε αυτόν τον εκνευρισμό γιατί κατάλαβε και ο ίδιος ότι είχε αποτύχει ή, αν θέλετε, είχε κάνει μια σειρά από λάθη. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε για το 2015 και τη διαπραγμάτευση, δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να λέει ότι εμείς χάσαμε στη διαπραγμάτευση επειδή οι άλλοι ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι από εμάς. Δηλαδή, αυτό μας θυμίζει έναν προπονητή, ας πούμε, ομάδας, ο οποίος ξέρει ότι η άλλη ομάδα είναι καλύτερη και αντί να προετοιμάσει την ίδια την ομάδα του καλύτερα, ψάχνει δικαιολογίες εκ των υστέρων. Όπως επίσης, δεν ήταν η απάντηση ενός υπεύθυνου πρωθυπουργού να λέει για την καταστροφή στο Μάτι ότι έφυγα κατευθείαν από το εξωτερικό, ήρθα, δεν με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου γιατί δεν ξέραμε ότι θα είναι live μετάδοση και ότι ξέρανε για τους νεκρούς και κανείς δεν με ενημέρωσε και το έμαθα εκ των υστέρων. Όλα αυτά δείχνουν ένα πρωθυπουργό ο οποίος είναι βεβαίως απερχόμενος, σε αποδρομή, αλλά ταυτόχρονα και αμετανόητος και καθόλου, αν θέλετε, με σημεία αυτοκριτικής. Αυτό όσον αφορά την χθεσινή συνέντευξη. Τώρα, όσον αφορά αυτό που μας ρωτήσατε, το έχω ξαναπεί. Το τελευταίο πολιτικό, αν θέλετε, επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και των εθνικών εκλογών είναι η κινδυνολογία. Όταν απέτυχε η σκανδαλολογία του προηγούμενου διαστήματος. Και απέτυχε παταγωδός και δυστυχώς σπηλωθήκαν και συνειδήσεις ανθρώπων, όπως για παράδειγμα ο κύριος Πικραμένος, ο οποίος αμέμ του ηθικής και τελικά είδαμε ότι όντως η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, ακριβώς δεν υπήρχε κάτι το μεμτό. Όταν απέτυχε η προσπάθεια της παροχολογίας. Και λέω για παροχολογία, διότι μια σειρά από παροχές δόθηκαν ακριβώς προεκλογικά. Θυμίζω, για παράδειγμα, η λεγόμενη βαφτιζόμενη 13η σύνταξη, που παραδοσιακά την έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν το τέλος του χρόνου, ξαφνικά διδόθηκε εν μέσω εαρινού τριμήνου, ακριβώς 5 μέρες πριν από τις εκλογές. Και αυτό αποτιμήθηκε αρνητικά από τον κόσμο. Θεσμοθετήθηκε, ναι. Δεν δόθηκε άπαξ. Θεσμοθετήθηκε. Ψηφίστηκε. Δηλαδή. Θα απαντήσετε και εξάντια, αλλά νομίζω ότι το timing συνιστά παροχολογία, δηλαδή με την έννοια 5 μέρες πριν τις εκλογές. Και φτάνουμε στο τελευταίο, αυτό που σας λέω, πολιτικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι η κινδυνολογία. Δηλαδή ότι θα έρθει ο Μητσοτάκης. Έχω ακούσει, όχι από τον κύριο Ξενό βέβαια, αλλά ότι θα κόψει τις επιδοτήσεις, ότι θα κάνει απολύσεις, ότι ενδεχομένως θα καταστρέψει. Καλά, στην τελευταία τοποθέτηση είπε ότι δεν θα κόψω κανένα επίδομα από τα επιδόματα που έχουν δοθεί. Είναι μια απάντηση που τη μεταφέρω γιατί την έκανε και πολύ πρόσφατα. Κύριε Δασκαλάκη, ακούγεται πολύ συχνά από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα καταστρέψει όλο το κοινωνικό κράτος. Το λέω αυτό. Απλά δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Αντιλαμβάνεστε την αγωνία των πολιτών. Θα πούμε κάθε φορά που μπορεί να αλλάξει ένα πολιτικό κλίμα, υπάρχει αυτή η αγωνία και νομίζω ότι. Σωστά. Είναι και. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ ορθό να διευκρινίζεται και όπως και έχει διευκρινιστεί σε μία σειρά από ζητήματα και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει τοποθετηθεί και για το θέμα των επιδομάτων και για το θέμα του δημοσίου, ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση εκεί πέρα. Και βεβαίως και το θέμα των επιδοτήσεων που αφορά και την ευρύτερη περιοχή μας. Έχουμε πει ότι ό,τι θετικό είναι, εμείς θα το διατηρήσουμε. Και έχω τονίσει και υπενθυμίζω το εξής, ότι το 2014 ήταν νόμος της Νέας Δημοκρατίας ο νόμος για το εθνικό απόθεμα, μέσω του οποίου μπορούν οι κτηνοτρόφοι να ενεργοποιήσουν στρέμματα και την υπόλοιπη Ελλάδα και να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Δεν είναι λεφτά τα οποία τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νόμος του 2014, ο οποίος τότε μάλιστα ήταν και αντίθετη στο ΣΥΡΙΖΑ με το συγκεκριμένο νόμο και μπόρεσε και υπάρξει αυτό το πλαίσιο. Άρα θεωρείτε ότι είναι
μια κινδυνολογία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει καμία απολύτως κρυφή ατζέντα. Αυτό που λέμε, κύριε ατζέντα. Δασκαλάκη, είναι ότι πράγματι δεν υπάρχει καμία κρυφή ατζέντα. Mm-hmm. Μπορεί κανείς να κάνει βεβαίως και κριτική στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Εξάλλου είναι ανοιχτές, είναι προσβάσιμες στον οποιοδήποτε. Και εξάλλου αυτό είναι, αν θέλετε, και το νόημα της δημοκρατίας. Ότι κάθε κόμμα έχει τις δικές του θέσεις και μπορεί καθένας να κρίνει και ο πολίτης και βεβαίως και οι πολιτικοί αντίπαλοι. Με αφορμή, κύριε Ξανθέ, την ατάκα του συνυποψηφίου σας, του συνομιλητή σας, του κυρίου Κεφαλογιάννη, για το timing που δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Μέχρι και σήμερα, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνουν λόγο για μια ρουσφετολογία που στόχο έχει να αλλάξει την κατάσταση σε έναν ΣΥΡΙΖΑ και έναν Πρωθυπουργό που βρίσκεται σε πανικό. Όμως, αυτή η παροχολογία, θα πω εγώ, δεν αποτυπώθηκε στην κάλπη των ευρωεκλογών. Δηλαδή, δεν κατάφερε αυτή η παροχολογία και αυτά τα ρουσφέτια, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, να πείσουν τους πολίτες, γιατί η διαφορά ήταν αρκετά μεγάλη ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω όμως να σχολιάσετε το timing. Κύριε Δασκαλάκη, πρώτον, λίγο αυτοσυγκράτηση θα έλεγα. Από μένα? Όχι από εσάς. Από μένα? Όχι από εσάς, όχι από εσάς. Στο επίπεδο της κριτικής. Δηλαδή, θα έλεγα το εξής. Μην προκαλούμε τώρα και την νοημοσύνη των ανθρώπων. Το ποιος οργάνωσε, αναπαρήγαγε και τερμάτισε, θα έλεγα, το πελατειακό κράτος, τη ρουσφετοκρατία και την δημοκρατία στη χώρα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχει πολιτικό όνομα τεπώνυμο αυτό. Υπάρχουν μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, μεγάλα κόμματα εξουσίας, τα οποία σφράγισαν αυτή την παθογένεια και τη στρέβλωση της σύγχρονης πολιτικής ζωής. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ο κατά τα άλλα πανικόβλητος πρωθυπουργός έδωσε μια συνέντευξη τύπου και είχε μια τηλεοπτική παρουσία σε ένα σκληρά αντιπολιτευόμενο κανάλι, το οποίο πάρα πολλές φορές περίπου λειτουργούσε και ως, ας πούμε, συμπλήρωμα του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Επίλεκτα στελέχη του στρατεύονται στη Νέα Δημοκρατία σήμερα στις εκλογές. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Ο προελάβνων και επίδοξος πρωθυπουργός, γιατί δεν επιλέγει να κάνει μία face-to-face αντιπαράθεση και ένα debate σοβαρό και τεκμηριωμένο με βάση προγραμματικές αντιπαραθέσεις και ένα αντίλογο για να καταλάβει και ο πολίτης τι ακριβώς υπάρχει στο βαθύτερο πυρήνα κάθε προγράμματος, αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα κλπ. Μάλιστα αυτό το επανέλαβε χθες στη συνέντευξη. Νομίζω λοιπόν ότι ένας ο οποίος έχει υποτίθεται αέρα στα πανιά του, δεν έχει κανένα λόγο να φοβηθεί και είναι σαφές ότι τεχνιέντος και με πολύ συγκεκριμένη μεθόδευση αποφεύχθηκε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί προφανώς δεν ήθελε να ρισκάρει ο κ. Μητσοτάκης να βρεθεί ενώπιο με τον Πρωθυπουργό λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Τώρα, υπήρξαν μετά την έξοδο από το μνημόνιο, δηλαδή μετά τις 21 Αυγούστου, αρκετές ανακουφιστικές παρεμβάσεις στην οικονομία, στην λειτουργία, ας πούμε, του κράτους, της κοινωνίας κλπ. Γιατί τότε πραγματικά είχαμε τη δυνατότητα και τα περιθώρια τα δημοσιονομικά και τους βαθμούς ελευθερίας στο σχεδιασμό πολιτικής να προχωρήσουμε αυτές τις αλλαγές. Ούτως ή άλλως είχαμε μπει περίπου σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Με τη λογική αυτή της παροχολογίας δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα θετικό και ανακουφιστικό για τον κόσμο, επειδή θα μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι παροχολογούμε. Δηλαδή δεν έπρεπε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, δεν έπρεπε να καταργήσουμε τον υποκατώτατο, δεν έπρεπε να ρυθμίσουμε τα κόκκινα δάνεια, δεν έπρεπε να κάνουμε τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, δεν έπρεπε να ψηφίσουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, δεν έπρεπε να κάνουμε ένα σωρό παρεμβάσεις θετικές, οι οποίες υπήρξαν και ανακουφιστικές για την καθημερινότητα των στρωμάτων τα οποία επλήγησαν μέσα στην κρίση. Το timing λοιπόν είναι μια ιστορία κατά την άποψή μου πολύ διασταλτική και ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύει όπως θέλει. Η λογική της κυβέρνησης ήταν ότι το δημοσιονομικό χώρο των επιπλέον που έχω τον αναδιανέμω στηρίζοντας στην προηγούμενη περίοδο τα στρώματα, τα αδύναμα και αυτά τα οποία είχαν αρχίσει να φτωχοποιούνται με ακραίο τρόπο και τώρα στη νέα φάση αναγνωρίζοντας τις επιβαρύνσεις στα μεσοστρώματα, σε αυτό που λέμε επιχειρηματικός κόσμος, στη μεσαία τάξη κλπ,
προσπαθώ και εκεί να πάρω παρεμβάσεις, να μειώσω το φορολογικό συντελεστή, να μειώσω το ΦΠΑ, να ελαφρύνω από ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά όλα δρομολογήθηκαν προφανώς σε μία περίοδο που είχαμε την δυνατότητα και το δημοσιονομικό περιθώριο. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω λίγο με σημείο αναφοράς και την τελευταία τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας, του υποψηφίου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθινο, του κυρίου Ξανθού, να σταθούμε σε κάποια στοιχεία που είναι δεδομένα. Αυτή η οικονομική κρίση που ταλαιπώρησε τη χώρα έχει ένα βάθος δεκαετίας και κάτι παραπάνω. Ο κύριος Γιούγκερ σε μια πρόσφατη του δήλωση είπε ότι η χώρα έφτασε εδώ που έφτασε γιατί επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνησης Καραμαλή, υπήρξε λίγη παραπίεση των στοιχείων της οικονομίας, έτσι ώστε εν συνεχεία το Πασό και ο Γιώργος Παπανδρέου να πάρουν μια χώρα που ουσιαστικά κατέρεε και το πρώτο μνημόνιο να είναι πλέον μονόδρομος. Το πώς το διαχειρίστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Όμως, θα ρωτήσω έτσι απλά και ταπεινά. Η ρητορική που επικρατεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι όλα καταστράφηκαν σε αυτή τη χώρα την τελευταία τετραετία. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε σβήσει το χρόνο των προηγούμενων ετών και όλα να έγιναν, να ξεκίνησαν και να τέλειωσαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όμως από την πλευρά της Ευρώπης, και μιλάω για τα δεδομένα, αναγνωρίζουν, αν θέλετε, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και άρχισε να κάνει και αυτήν την παροχολογία που η αντιπολίτευση την κατηγορεί και την χαρακτηρίζει ρουσφέτη. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θέλω το σχόλιο σας. Βέβαια, θα σας απαντήσω αμέσως. Μόνο ένα πολύ σύντομο σχόλιο για μια αναφορά που έκανε ο κ. Ξανθός για το debate. Θυμίζω, γιατί δεν έχουμε μνήμη, αν θέλετε, ασθενική. Ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία εξ αρχής ήταν υπέρ του να γίνει το debate. Αρχικά υπήρχε ένα πρόβλημα όσον αφορά τη συμμετοχή του κυρίου Τσίπρα, γιατί η ημερομηνία ήταν 1η Ιουλίου για την συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής. Ασχέτως αν τελικά παράτησε τη Σύνοδο Κορυφής για να κάνει προεκλογική ομιλία στο Ηράκλειο την Δευτέρα. Είπαμε ότι εμείς μπορούμε, μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα debate 5η και Παρασκευή 27 και 28 του μηνός. Και μάλιστα κάποια άλλα κόμματα τότε δηλώσανε κόλλημα. Μετά ξαναείπε ο κύριος Τσίπρας ότι μπορεί 1η Ιουλίου. Ξαναείπαμε ότι εμείς μπορούμε. Πάντως ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας που δεν έγινε το debate δεν ήταν. Εμείς θέλαμε το debate και πραγματικά θέλαμε να αναμετρηθούν και οι δύο αρχηγοί μαζί με τους υπόλοιπους. Γιατί ξέρετε πολύ καλά. Οι δύο αρχηγοί δεν θέλατε. Όχι, άλλο λέω. Μαζί θέλατε με τους... debate όλοι μαζί. Κύριε Ξανθέ, λέω μαζί με τους υπόλοιπους. Οι δύο διεκδικητές της εξουσίας δεν θέλουν να γίνει τώρα. Θυμίζω τις δηλώσεις του ίδιου του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έλεγε ότι είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία δύο μόνο αρχηγοί. Το 2014 έγινε αυτή η δήλωση, να συμμετέχουν σε debate. Εμείς λέμε όλοι οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Έτσι είναι. Και όλοι και μόνοι. Έτσι είναι το σωστό, έτσι ήταν διαχρονικά και έτσι πρέπει να το συνεχίσουμε. Κύριε αυτό όσον αφορά για το debate. Πάμε για την οικονομία. Τα πεπραγμένα της εκάστοτε κυβέρνησης νομίζω έχουν εκριθεί σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και νομίζω και η Νέα Δημοκρατία και το 2012 είχε πληρώσει και ένα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, εκλογικό τίμημα. Μην ξεχνάτε ότι ειδικά το Μάιο του 2012 είχε λάβει και το ιστορικό χαμηλό περίπου το 19%. Άρα νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τα λάθη τα οποία έκανε σε προηγούμενες διακυβερνήσεις. Θέλω να σταθούμε στο σχόλιο, στην τοποθέτηση του Γιούγκερ. Θα σας πω όμως κυρίως για την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προσωπικά δεν είμαι από αυτούς που λέει ότι όλα φταίνε την τελευταία τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκεί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Για παράδειγμα, όπως ο κύριος Γιούγκερ έκανε αυτή τη δήλωση, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς ή δεν συμφωνεί, υπάρχουν και αντίστοιχες δηλώσεις. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει σκοπιμότητα την πλευρά του κύριου Γιούγκερ, γιατί ο κύριος Γιούγκερ, να σας θυμίσω στο παρελθόν, έχει κάνει πολύ σκληρή κριτική. Δεν λέω ότι υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Από εκεί και πέρα, αν μια δήλωση είναι ορθή ή λάθος, είναι αυτή, αν θέλετε, ελεύθερη προς την κριτική. Εγώ αυτό το οποίο λέω και θυμίζω είναι ότι πράγματι γίνανε λάθη και στην προηγούμενη διακυβέρνηση, ενώ εκείνης της περίοδου. Αλλά επίσης θυμίζω ότι όταν το 2009 έσκασε, μάλλον το 2008 και συνεχίσει και το 2009, έσκασε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια κρίση που συμπαρέσει οικονομίες πολύ ισχυρότερες από την Ελλάδα. Είναι ήταν λογικό ότι αυτό θα ερχόταν και εδώ πέρα. Και ειδικά σε μια οικονομία η οποία διαχρονικά είχε προβλήματα και διαχρονικά είχε κάποιες παθογένειες. Τότε όμως κάποιοι δεν βάλανε πλάτη όταν πριν έρθει το δυστυχώς Διεθνές Μνημονευτικό Ταμείο και οι υπόλοιποι θεσμοί προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχομένως κάποιες από τις επιπτώσεις της κρίσης. Όσον αφορά το πρώτο μνημόνιο, το οποίο αναφέρθηκε, δεν ξέρω αν ήταν μονόδρομος ή όχι. Σίγουρα πάντως ήταν πολύ λάθος το μείγμα πολιτικής εκείνης της πολιτικής. Και σε καμία περίπτωση, ειδικά ο κύριος Παπανδρέου,
ο οποίος τότε έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν, δεν είναι άμυρος ευθυνών, γιατί γνώριζε την κατάσταση, είχε ενημερωθεί, όπως είχε πει τότε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, και δυσδιαστικώς διαχειρίστηκε με πολύ άγαρμο, θα έλεγα, τρόπο, καταστροφικό τρόπο για την χώρα εκείνη την περίοδο. Κύριε Κεφαλογιάννη, θα βάλετε μία άνω τελεία, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα ξεκινήσω με εσάς για να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε εδώ στο πλατό της εκπομπής «Ψηφίζω Ελλάδα» με δύο υποψηφίους από το Ρέθυμνο, τον Υπουργό Υγείας και υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, και τον βουλευτή και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Ρέθυμνο, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, δύο κορυφαία στελέχη ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, με σημείο αναφοράς στο ερώτημα για την σκληρή κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία τετραετία, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι όλα τελικά έγιναν σε αυτή την τετραετία και όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Κύριε Δασκαλάκη, νομίζω θα κάνω μια υπεύθυνη τοποθέτηση και σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να φορτώσω όλα τα λάθη της μεταπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ότι γίνανε χοντρά λάθη την τελευταία τετραετία και, αν θέλετε, λάθη τα οποία πολλαπλάσια σε σχέση με τον χρόνο της διακυβέρνησης, είναι επίσης αντικειμενικά γεγονότα. Δηλαδή, όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί από τους Ευρωπαίους οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, το καταστροφικό εξάμεινο του 2015 με τον κύριο Βαρουφάκη, τότε Υπουργό Οικονομικών, στήχησε άμεσα ή έμεσα 100 δισεκατομμύρια. Έχουν πει ένα νούμερο, μπορεί να μην είναι 100, μπορεί να είναι 80. Αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της ζημίας. Όταν, για παράδειγμα, εμείς λέμε, και νομίζω είναι απόλυτα εύλογο, ότι αν είχε συνεχιστεί η πορεία του 2014 και το 2015 και το 2016, σύμφωνα πάλι με τις εκτιμήσεις όλων και των οίκων αξιολόγησης και των ευρωπαϊκών θεσμών, θα είχαμε επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης 3% περίπου το 2015 και 3,5% το 2016. Θυμίζω ότι τέλη του 2014 είχαμε ήδη επιστρέψει σε ανάπτυξη από το 2012 που ήταν μείον 6,7% που είχε παραλάβει η κυβέρνηση Σαμαρά. Όλα αυτά θα οδηγεί σε μια πιο γρήγορη έξοδο από την κρίση. Εμείς αυτό το οποίο κατηγορούμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον κύριο Τσίπρα είναι ότι αντί να φερθεί υπεύθυνο το 2015, τότε προλάβανε ο κύριος Τσίπρας, στην ουσία επέτεινε την κρίση. Θεωρούμε ότι το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήρθε μετά τον Σεπτέμβριο του 2015, θα ήταν στην ουσία στο χρονοτούλο από τη ιστορία, δεν θα υπήρχε καν στο τραπέζι, θα ήταν αχρίαστο. Τα επιπλέον μέτρα τα οποία ελήφθησαν από τότε μέχρι και σήμερα στην ουσία θα ήταν αχρίαστα. Και επίσης και η μακροχρόνια δέσμευση της χώρας με τα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060 θα ήταν αχρίαστα. Για να μην θυμίσω βεβαίως και το υπερταμείο. Άρα, αλλά επικαλείστε τους αριθμούς με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν την τελευταία τετραετία. Λέω μία φράση, κύριε Δασκαλάκη, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία τετραετία έκανε πολλαπλάσια ζημία σε σχέση με το χρόνο διακυβέρνησής της. Δηλαδή, ζημία που ενδεχομένως θα κάνανε, εγώ θα πω, προηγούμενες κυβερνήσεις σε 20 χρόνια διακυβέρνησης. Δεν λέω όμως ότι προφανώς όλα τα προβλήματα της χώρας έγιναν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Απόλυτα κατανοητό. Κύριε Ξανθέ, θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Θα σταθούμε αναγκαστικά. Ναι, θα σταθούμε. Ξέρω ότι θέλετε να απαντήσετε. Το αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι είναι και ένα πολύ ουσιαστικό κομμάτι αυτό της συζήτησης. Πολλές φορές οι τηλεθεατές λένε να ακούσουμε και το πρόγραμμα, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Όμως σίγουρα, όταν υπάρχει μια διαχείριση μιας δεκαετίας που έκανε τους Έλληνες πραγματικά να γονατίσουν, θέλουν σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση να κάνουν και, αν θέλετε, ένα flashback και να κρίνουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κρίνει και το αποτέλεσμα των εκλογών. Εσείς έχετε σημαία, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν το κατάφερε κανείς. Προσπαθήσαμε. Είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή, τα οποία η Νέα Δημοκρατία τα χαρακτηρίζει ως τα μεγαλύτερα, λέει, ψέματα μετά την μεταπολίτευση. Όμως, εσείς επιμένετε, ναι, αλλά εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ζητήσαμε ανανεωμένη εντολή από τον ελληνικό λαό, θέτοντας μία εντελώς διαφορετική ατζέντα. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο δύσκολο είναι να γυρίσει αυτό το κλίμα στην Ευρώπη με τους Ευρωπαίους ηγέτες να πιέζουν ασφυκτικά. Θέλω το σχόλιο σας, με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Κύριε Δασκαλάκη, επειδή νομίζω ότι αυτό το αφήγημα που ακούσαμε και προηγουμένως από τον κύριο Κεφαλογιάννη, κατά την άποψή μου, έχει ένα δομικό πρόβλημα αναξιοπιστίας. Και επειδή πάρα πολύ εύκολα λέγονται αυτή την περίοδο για κοροϊδίες, για ψέματα κλπ., οφείλω λοιπόν να θυμίσω τα εξής. Πρώτον, τι συνέβη στην πρώτη πενταετία της κρίσης. Στην πρώτη λοιπόν πενταετία της κρίσης, μέχρι το 2015 δηλαδή, μειώθηκε 25% το ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι η μόνη πραγματική απώλεια που έχει καταγραφεί. 60 δις λιγότερα. Από 230 δις που ήταν το ΑΕΠ πήγε στα 170.
Αυτό ήταν μια μεγάλη οικονομική, παραγωγική και κοινωνική καταστροφή. Στην ίδια περίοδο, 840.000 άνθρωποι χάσαν τη δουλειά τους, πάνω από 200.000, 244, αν θυμάμαι καλά, επιχειρήσεις χρεοκόπησαν και έκλεισαν. Μειώθηκε 40% το μέσο εισόδημα το οικογενειακό. Μειώθηκαν 48,5% οι καταθέσεις των πολιτών και μειώθηκε περίπου 37-40% η αξία της ακίνητης περιουσίας των ανθρώπων. Αυτό είναι τεράστια καταστροφή. Η σκληρή πολιτική όμως συνεχίστηκε και από εσάς, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε λοιπόν. Εμείς λοιπόν, όντως. Γιατί συνεχίστηκε η συρρήκνωση του εισοδήματος. Βεβαίως. Γιατί βεβαίως υπήρξε άλλο ένα μνημόνιο. Και παρατάθηκαν τα μέτρα λιτότητας και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί οι οποίοι υπήρξαν όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο. Εμείς λοιπόν κάναμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη μέσα στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε από τα δύο πρώτα μνημονιακά προγράμματα. Στην αρχή υπήρχε άγνοια κινδύνου από την πλευρά του Πρωθυπουργού, γιατί δεν ξέραμε πόσο πιεστική μπορεί να ήταν η Ευρωπαϊκή. Κοιτάξτε, προφανώς οι κίνδυνοι ήταν υπαρκτοί. Αυτό που ενδεχομένως υποτιμήθηκε ήταν το πολύ σκληρό και αραγές μέτωπο όλων των χωρών, ιδιαίτερα των μεγάλων χωρών της Ευρώπης, που ήταν και οι κύριοι δανειστές της χώρας, οι οποίοι προφανώς δεν ήθελαν επουδενή να δώσουν ένα σήμα ότι χαλαρώνει ο κλοιός, ας πούμε, ο δημοσιονομικός και η δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί υπήρχαν και άλλες χώρες υπερχρεωμένες, ιδιαίτερα στον Νότο, και δεν ήθελαν επίσης να δώσουν, επιτρέψτε μου να πω, ειδικά στην αρχική περίοδο, ήταν απολύτως σαφές αυτό, δεν ήθελαν να δώσουν χώρο και πολιτικό χρόνο σε μια κυβέρνηση η οποία είχε ως πυρηνικό της στοιχείο την αμφισβήτηση της λιτότητας. Δεν ήταν όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτή ήταν η κυρίαρχη συνταγή. Δεν στην ήταν Ευρώπη. Αυτό αναμενόμενο. Μια αριστερή κυβέρνηση σε μια Ευρώπη που ουσιαστικά τα συντηρητικά κόμματα ήταν ενισχυμένα και διοικούσαν τα περισσότερα κράτη, θα δεχόταν και μια ρητορική έτσι περισσότερο επιθετική, περισσότερο πιεστική. Αυτό δεν όφιλε να το γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε μια προσδοκία ότι η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα θα δημιουργούσε ένα, όπως το λέγαμε τότε, προοδευτικό ντόμινο, θα μπορούσε να επηρεάσει εξελίξεις και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία. Οι εξελίξεις αυτές δρομολογήθηκαν, αλλά με μια ιστορική καθυστέρηση. Και στην κρίσιμη φάση βρεθήκαν πραγματικά μόνοι, επειδή τότε οι περισσότερες κυβερνήσεις ήταν, ας πούμε, στην πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και σε μεταλλαγμένα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, δυστυχώς. Εμείς λοιπόν διαψευστήκαμε από αυτές τις εξελίξεις. Διαψευστήκαμε δηλαδή από την προσδοκία ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ρογμή σε αυτό το σκληρό νεοφιλελεύθερο μπλοκ της τραπεζοκρατίας και της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Αυτό δεν επετεύχθη. Υπήρξε ένας οδυνηρός συμβιβασμός. Κάναμε μια πολύ μεγάλη υποχώρηση. Υπογράψαμε ένα τρίτο μνημόνιο και όπως πολύ σωστά είπατε, πήγαμε στον κόσμο με εντυμότητα το Σεπτέμβρη και είπαμε: αυτό καταφέραμε, το θέτουμε υπό την κρίση σου και αυτό το οποίο δεσμευόμαστε είναι να το διαχειριστούμε με μεγαλύτερη εντυμότητα και κυρίως με μια προσπάθεια επιμερισμού των βαρών δικαιότερη, αλλά με στόχο να βγάλουμε οριστικά τη χώρα από την κρίση και από το μνημόνιο. Προηγήθηκε όμως ένα δημοψήφισμα, κύριε Υπουργέ, φυσικά, που σας κατηγορούν ότι το κάνατε ναι. Όχι. Εμείς αξιοποιήσαμε το πλειοψηφικό όχι σε εκείνη τη φάση του λαού και της κοινωνίας για να είναι το τελευταίο διαπραγματευτικό μας χαρτί, το οποίο δυστυχώς ούτε αυτό μέτρησε. Και πάρα πολλοί κόσμος τότε μίλησε στην Ευρώπη όταν μετά από αυτή την οδυνηρή εμπειρία της 17ωρης διαπραγμάτευσης κλπ. Μίλησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και διανοούμενοι και σχολιαστές και αναλυτές όλο τον κόσμο για ένα πραξικόπημα από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών. Ιτηθήκαμε λοιπόν, κάναμε αυτό το συμβιβασμό. Με εντυμότητα είπαμε στον κόσμο ότι ο στόχος μας είναι να βγάλουμε οριστικά και αμετάκλητα τη χώρα από την κρίση του μνημόνιου. Σε αυτόν τον στόχο ήμασταν απολύτως συνεπείς. Κάναμε μια προσπάθεια δικαιότερες κατανομής βαρών, μπορεί να μην τα καταφέραμε και πολύ εκεί και μάλλον αυτό πληρώσαμε. Νομίζω επί της εντυμότητας της διαχείρισης των δημόσιων πραγμάτων κανείς δεν διαφωνεί και το σημαντικό είναι ότι σήμερα η χώρα έχει αφήσει πίσω της τη μεγάλη δυσκολία. Υπάρχουν
προοπτικές θετικές. Εδώ και δύο χρόνια η οικονομία κινείται με θετικούς ρυθμούς. Σταμάτησε η ύφεση, μειώθηκε 9 μονάδες η ανεργία, αυξήθηκαν 40.000 επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα, αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι περίπου 350.000, έχουν γίνει παρεμβάσεις οι βελτιωτικές που σας είπα πριν στο κοινωνικό επίπεδο. Υπάρχει ένα μαξιλάρι δημοσιονομικό 34 δις σήμερα και η χώρα είναι πρωτοφανώς θωρακισμένη μετά από την κρίση για να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε ανάγκες και χρηματοδοτικές και αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων. Είμαστε λοιπόν πραγματικά στα πόδια μας όρθιοι, με την κοινωνία όρθια, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Αυτό ήταν το δικό μας το αφήγημα, ότι δεν μπορείς να βγεις από την κρίση αν δεν στηρίξεις τον κόσμο ο οποίος έχει περιθωριοποιηθεί, έχει φτωχοποιηθεί με ακραίο τρόπο. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν έρευνες που έβγαζαν το ποσοστό του πληθυσμού που είναι σε κίνδυνο φτώχειας να είναι γύρω στο 36-38% στο πικ της κρίσης. Τώρα έχει μειωθεί, παραμένει, εξακολουθεί να είναι μεγάλος, είναι στο 31 τώρα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό και βεβαίως αυτό είναι το στίχημα της επόμενης μέρας, να μειωθούν ανισότητες, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες, να ενισχυθούν το εισόδημα και η απασχόληση στη χώρα και σιγά σιγά να γιατρέψουμε αυτές τις πληγές της μεγάλης περιπέτειας της κρίσης. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Κεφαλογιάννη. Σας δίνω το λόγο για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, να πάμε και σε κάποια άλλα θέματα. Θα σχολιάσω κάτι, γιατί ακολουθείται από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα, ένα πολιτικό τρίκ. Γιατί βάζουν μία πενταετία, λες και είναι σε ένα κουβά, ενώ στην ουσία μιλάμε για δύο ξεχωριστές, διαχωριστές περιόδους. Είναι πρώτο η διακυβέρνηση του κ. Παπανδρέου και βέβαια μετά η συγκυβέρνηση του κ. Παπαδήμου και μετά το 12 όταν ήρθε η συγκυβέρνηση υπό τον κ. Σαμαρά. Και θυμίζω πάλι, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό για άλλη μια φορά. Όταν παρέλαβε ο κ. Σαμαράς το 2012, η οικονομία ήταν στο μείον 6,7 ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι μπήκαμε βιαίως στο μνημόνιο το πρώτο, με αποτέλεσμα πράγματι να έχει συρρυκνωθεί την πρώτη τριετία το ΑΕΠ γύρω στο 22% και συνεχίσει και μέσα στο 12%, γιατί αυτή ήταν η πορεία της οικονομίας τότε. Όταν παρέδωσε ο κύριος Σαμαράς, του οποίου η κυβέρνηση διακόπη, θα έλεγα βιαίως, γιατί στο μέσο της αιτίας, της περίπου 2,5 χρόνια, ακριβώς επειδή τότε ο προελάβνων ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε, εργαλειοποίησε, θα έλεγα, την προεδρική εκλογή ακριβώς για να ανέβει πάνω στο άρμα της εξουσίας, είχαμε ήδη γυρίσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και αυτό νομίζω δεν αφισβητείται από κανένα. Και επαναλαμβάνω, και η πρόβλεψη ήταν ότι αν συνέχιζε κανονικά την πορεία της η ελληνική οικονομία, θα είχαμε ήδη ανακτήσει το 80% του χαμένου ΑΕΠ, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ. Ξανθός. Είναι δεδομένα τα οποία είναι με βάση τις εκτιμήσεις τότε των θεσμών, τις οποίες υιοθέτησε πλήρως και ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τις εκτιμήσεις τις συγκεκριμένες, αλλά συνολικά την πολιτική των θεσμών. Τώρα. Εσείς θα κάνετε κάτι διαφορετικό αν είχατε τα ενία της κυβέρνησης τότε. Κοιτάξτε, γιατί και τότε κατηγορήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς ότι προκήρυξε εκλογές, δίδοντας επίσης μια κατάσταση τραγική στην κυβέρνηση. Θυμίζω, κύριε Δασκαλάκη, δεν προκήρυξε εκλογές ο κύριος Σαμαράς. Εκλογές προκλήθηκαν. Προκλήθηκαν. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ τότε χρησιμοποίησε το θεσμό της προεδρικής εκλογής. Ο πρωθυπουργός της προκήρυξης της. Τυπικά ζητάει τη διάλυση της Βουλής. Ναι, γιατί δεν επιτεύχθη η πλειοψηφία για την προεδρική εκλογή. Ο βασικός λόγος, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι ότι δεν μπορέσατε να κλείσετε τις εκκρεμότητες της πέμπτης αξιολόγησης. Δεν είχατε καμιά αξιοπιστία απέναντι στους δανειστές και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν κλείσαμε. Είχαν μείνει όλα τα θέματα τότε. Κανένα θέμα δεν την πέμπτη αξιολόγηση, ναι, διότι και τότε υπήρχε ένα αρνητικό κλίμα εναντίον του κυρίου Σαμαρά, γιατί είχε χάσει, θυμίζω, τις ευρωεκλογές του 2014. Όλα δείχναν ότι ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόντουσαν στην εξουσία και είναι λογικό να θέλουν να το δώσουν στους επόμενους. Και αντί να δώσουν στους επόμενους, και θυμίζω το περίφημο Mail Χαρντούβελ που μιλούσαμε για 800 εκατομμύρια, τελικά μας ήρθε ο λογαριασμός 11,5 δισεκατομμύρια και ένα τρίτο μνημόνιο. Χύθηκε πολύ μελάνη πάντως για αυτό το περίφημο. Ναι, αλλά θυμίζω τότε θα κλείναμε με 800 εκατομμύρια και τελικά μας ήρθε ένα αχρίαστο τρίτο μνημόνιο. Mail συζητάμε ή πραγματικά δεδομένα. Θυμίζω επίσης. Υπήρξε ποτέ διαπραγμάτευση για αυτά τα πράγματα που έγινε το Mail. Καμία διαπραγμάτευση. Έστειλε ένα Mail ο Χαρντούβελ και αυτό σημαίνει ότι θα γινόταν αποδεκτό. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μια φράση που είπατε ότι χρησιμοποίησαμε το δημοψήφισμα ως διαπραγματευτικό χαρτί. Ναι. Το αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί, θυμίζω, κύριε Ξανθέ, ότι μας οδήγησε στα capital controls. Μας οδήγησε σε σκηνές όπου οι συνταξιούχοι πηγαίνανε έξω από τα ATM και προσπαθούσαν καλά, να πάρουν 60 ευρώ. Δεν επενδύεται τώρα σε αυτό. Δεν επενδύω. Είναι πραγματικότητα. Εδώ μιλάμε με δεδομένα. Έξ. Δεν νομίζω ότι ήταν εικόνες που στην ουσία τιμούν κανένα μας αυτό το πράγμα. Άρα το να λέμε ότι στην ουσία παίξατε, όχι εσείς προσωπικά, ενώ η κυβέρνησή σας, στα ζάρια την
περίοδο εκείνη τη χώρα είναι πραγματικότητα. Όχι, απλώς, εδώ μου λέτε απλώς, κύριε, ότι χρησιμοποίησαμε απλώς, το ένα διαπραγματευτικό χαρτί με το άλλο. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που σας είπα προηγουμένως. Απλώς για πρώτη φορά μια ελληνική κυβέρνηση μέσα στην κρίση πήγε δηλαδή, και διαπραγματεύτηκε σοβαρά δηλαδή, με τους ευρωπαϊκούς εταίρους. Είστε περήφανος για τη διαπραγμάτευση του κυρίου Βαρουφάκη? Δεν είναι διαπραγματεύτηκε ο κ. Βαρουφάκης. Αυτό ήταν ο υπουργό οικονομικών τη χώρα τότε. Διαπραγματεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπώντα του πολίτε αυτή τη χώρα. Και για πρώτη φορά αμφισβητήθηκε η λιτότητα. Για πρώτη φορά αμφισβητήθηκε και το αποτέλεσμα η σκληρή συνταγή που είχε επιβάλει το Δημητού. Κύριε Ξανθέ, ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, capital controls και σχεδόν κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Τώρα αυτό είναι λίγο προϊστορία. Εγώ θα συμφωνήσω. Τα λέω όμω, γιατί και εσεί κάνετε μία αναφορά στο παρελθόν και καλό είναι να διευκρινίζετε κάποια πράγματα τουλάχιστον από τη δική μα πλευρά. Ωραία. Πάμε λοιπόν στα σύγχρονα. Τα σύγχρονα είναι ότι είχαμε ένα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, το οποίο και εμείς κάναμε την ανάλυση, ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο προήλθε κυρίως από την αγανάκτηση του 80-85% της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι μεσαίοι και οι μικρομεσαίοι, που ανήκουμε όλοι εμείς εκεί πέρα, οι οποίοι στην ουσία είδαν ότι αυτά τα 4,5 χρόνια σήκωσαν ένα δυσβάστακτο φορολογικό βάρος και το οποίο βεβαίως το απέδωσαν στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε θέσει από πολύ νωρίς στην ατζέντα μας το θέμα της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Ακολουθεί βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, σε μία διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο μας κάνετε λόγο για μείωση φορολογικών συντελεστών. Εμείς ξεκινήσαμε ήδη από τη ΔΕΘ του 2016, όταν ανέλαβε ο Πράγματι, υπήρξε μια τοποθέτηση, μια ομιλία που το είχε πει αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν χαρακτηριστική, ήταν στην ομιλία του στη ΔΕΘ του 2016, τότε που όλοι οι φορολογικοί συντελεστές αυξάνονταν και μίλησε για ένα σχέδιο φορολογικής ελάφρυνσης στοχευμένο, κοστολογημένο και μάλιστα είχε πει και από πού θα βρεθούν και οι πόροι προκειμένου να χρηματοδοτήσουν αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα θέμα. Θα ήταν ατόπιμα να είναι στο πάνελ μας ο Υπουργός Υγείας, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, και να μην θέσω έστω ένα ερώτημα και στους δυο. Διαχειριστήκατε, κύριε Ξανθέ, σε αυτή την τετραετή και κάτι παραπάνω διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρτοφυλάκια, γιατί μιλάμε για την υγεία, για τη δημόσια υγεία. Όμως, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, και αυτό το χαρτοφυλάκιο και αυτή η διαχείριση δέχεται σκληρή κριτική από τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς πρεσβεύετε και λέτε ότι κάναμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες ανασφάλιστους να έχουν τον δικό τους γιατρό. Από τη Νέα Δημοκρατία όμως αυτό το αμφισβητούν, λέγοντας ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, κέντρα υγείας και γενικότερα σε όλους τους φορείς υγείας, είναι εντελώς διαφορετική. Σημαία για εσάς βεβαίως και τα τόμη. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, προφανώς το αφήγημα της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας είναι ιδιαίτερα ισχυρό κατά την άποψή μου και ιδιαίτερα αξιόπιστο και αναγνωρίζεται πλέον από κάθε καλόπιστο, λέω εγώ, πολίτη, αλλά και εργαζόμενο του συστήματος υγείας, ότι αυτά τα χρόνια, στο ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο περιβάλλον λιτότητας, με την ίδια στενότητα πόρων, έγιναν πάρα πολύ σημαντικά βήματα στήριξης και ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ταλαιπωρία, οικονομική επιβάρυνση και δυσλειτουργία σήμερα στο ΕΣΥ, αλλά δύο πολύ σημαντικά πράγματα έχουν διασφαλιστεί. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει κανένας πολίτης που επειδή έχασε την ασφαλιστική του ικανότητα δεν μπορεί να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό ήταν ένα μεγάλο έλλειμμα κοινωνικής φροντίδας το οποίο παραλάβαμε το 2015. Δεν είχε αντιμετωπιστεί παρά τα όσα κατά καιρούς λέγουν κάποιοι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν μια μεγάλη απόδειξη ότι η υποτιθέμενη, ας πούμε, ευημερία κάποιων αριθμών εκείνη την περίοδο πίσω της έκρυβε μια υγειονομική, ας πούμε, κρίση και μια κοινωνική βαρβαρότητα. Υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που ήταν θεσμικά αποκλεισμένοι, που προσέτρεχαν στα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία, σε πρωτοβουλίες που έπαιρνε η Εκκλησία, η αυτοδιοίκηση κλπ. Τα θυμόμαστε τώρα όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα. Σήμερα, περίπου 2 εκατομμύρια που είναι ακόμα οι εναπομείναντες ανασφάλιστοι, γιατί έχει μειωθεί λίγο ο αριθμός τους, από 2,5 περίπου έχει πάει στα 2, παρά το ότι έχει μειωθεί η ανεργία,
μπορούν με αξιοπρέπεια με το ΆΜΚΑ τους να απευθύνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους, να κάνουν τις εξετάσεις τους δωρεάν, να μην φοβούνται ότι θα τους χρεωθούν νοσήλια, και είναι γνωστό ότι διαγράψαμε 28 εκατομμύρια βεβαιωμένα χρέη ανασφάλισης των ανθρώπων, στους οποίους είχαν παρασχεθεί υπηρεσίες από το ΕΣΥ προφανώς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπέρβαση, κατά τη γνώμη σας. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι μια τομή στην υγειονομική και στην κοινωνική πολιτική της χώρας. Για πρώτη φορά υλοποιήθηκε η ιδέα ότι η υγεία είναι ένα καθολικό δικαίωμα, το οποίο οφείλει μια οργανωμένη πολιτεία και πολύ περισσότερο μια ευρωπαϊκή χώρα να το παρέσει σε όλους ανεξάρτητα από εργασία, ασφάλιση και εισόδημα. Είναι τεράστια αλλαγή αυτή. Νομίζω ότι αυτή τη γραμμή την υπηρετήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα ακόμα γρήγορης εξυπηρέτησης, μακροχρόνιων αναμονών, προφανώς. Όλα αυτά είναι υπαρκτά. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω το δεύτερο σημαντικό βήμα ήταν ότι διασφαλίσαμε την επιβίωση της δημόσιας περίθαλψης. Αυτό, κύριε Δασκαλάκη, δεν ήταν ούτε δεδομένο ούτε αυτονόητο. Παρέπε το δημόσιο σύστημα υγείας, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν νούμερα, μπορούμε να τα πούμε και για τα νοσοκομεία της Κρήτης και του Ρεθύμνου και συνολικά για την κατάσταση στη χώρα. Όμως νομίζω ότι ακριβώς το αποτύπωμα το οποίο υπήρξε στον τομέα της υγείας, κατά την άποψή μου, αναδεικνύει και τις διαχωριστικές γραμμές για το πώς διαχειρίζεται μια κυβέρνηση κρίση και τις ανάγκες των ανθρώπων και για το πώς διαχειρίζεται μια άλλη κυβέρνηση που έχει ένα νεοφιλελεύθερο πρόσημο και ευνοεί τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, επειδή απομένουν 4 λεπτά για να πάμε στο επόμενο διάλειμμα, και σας το λέω, κύριε Κεφαλογιάννη, για να μην σας πω τη φράση, βάλτε μια τελεία και διακόψουμε την τοποθέτηση. Θα ήθελα να ακούσω την κριτική του Γιάννη Κεφαλογιάννη σε ένα συντοπίτη του βουλευτή που είναι υπουργός υγείας, πώς το αντιλήφθηκε την τομή αυτή στην υγεία ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και η αλήθεια είναι ότι στο Ρέθυμνο, δεν είναι Αθήνα, οι βουλευτές και έχετε επικοινωνία και μιλάτε και γνωρίζω ότι έχετε και μια εξαιρετική φιλική σχέση μεταξύ σας και νομίζω ότι αυτός είναι και ο πολιτικός πολιτισμός. Στο προσωπικό επίπεδο είναι άριστο να το συζητώ. Οι διαφωνίες μας είναι καθαρά πολιτικές με τον Αντρέα και νομίζω ότι είναι και εύλογο αυτό να υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες, γιατί διαφορετικά θα ήμασταν και στο ίδιο κόμμα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της υγείας, κοιτάξτε, εγώ υπήρξα ιδιαίτερα προσεκτικός όλο το προηγούμενο διάστημα για ευνόητους λόγους. Και θέλω να είμαι και προσεκτικός ακόμα και τώρα. Προφανώς και γίνανε και θετικά πράγματα, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Γίνανε και λάθη, και είναι και αυτονόητο να γίνονται και λάθη. Για το θέμα των ανασφάλιστων, να πω ότι είχε ξεκινήσει επί Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν αμφισβητείται, και ευτυχώς συνεχίστηκε και επί ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύθηκε από και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κάτι το οποίο το αμφισβητώ. Εκεί που εστιάζεται η κριτική πολλές φορές είναι ότι όταν. Συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση. Θα έλεγα ότι ακολούθησε μια καταστροφολογία στο κομμάτι της υγείας. Δεν λέω ότι προφανώς γινόντουσαν όλα καλά και όλα δεν γινόντουσαν και λάθη. Αλλά νομίζω ότι και οι ίδιοι αργότερα είδανε ότι ήταν υπερβολικοί στην κριτική τους. Για παράδειγμα, θυμάμαι την κριτική που είχε ασκηθεί στο ΝΕΟΠΗ και μετά είχα ακούσει και δηλώσεις, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και του κύριου Ξανθού, που τελικά είπε ότι καλώς έγινε ο ΝΕΟΠΗ, ασχέτως αν υπήρχαν και λάθη. Είχε ασκηθεί πολύ μεγάλη κριτική, για παράδειγμα, για το περίφημο 5 ευρώ που καταργήθηκε, αλλά στην ουσία είδαμε ότι αυξήθηκαν και οι επικουρικές και οι κύριες συντάξεις, μάλλον προς τα φωτεινή εισφορά, άρα στην ουσία μειώθηκαν οι συγκεκριμένες συντάξεις, ακριβώς για να ενισχυθούν αυτές οι δομές. Άρα, προφανώς δεν θα καταστροφολογήσω και θα πω ότι δεν έγινε τίποτα στον χώρο της υγείας, αλλά από την άλλη δεν θα πω ότι είναι και ένας παράδεισος, όπως πολλές φορές μπορεί κάποιος να το παρουσιάσει. Όσον αφορά το Ρέθυμνο. Όσον αφορά το Ρέθυμνο, υπήρξαν πρωτοβουλίες, το αναγνωρίζω. Από εκεί πέρα, ότι θα μπορούσε να υπήρχε κάτι παραπάνω, πάντα είναι και αυτό μέσα στο τραπέζι. Νομίζω ότι είναι ήπια η κριτική του κυρίου Κεφαλογιάννη. Δεν το λέω για να αλλάξει. Το λέω ότι είναι καλό να υπάρχει και αυτή η λογική, να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα, όπως και ο κύριος Ξανθός στο παρελθόν είχε αναγνωρίσει κάποια πράγματα που είχαν γίνει στον χώρο της δημόσιας υγείας. Θέλω να κλείσουμε το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Θα πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αφού πρώτα προηγηθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για να κλείσουμε την εκπομπή με τους δύο υποψηφίους από το Ρέθυμνο. Επιστρέψαμε εδώ, μετά τα μεσάνυχτα βεβαίως, για μια ακόμη φορά σας ξενυχτάμε. Μία ανάσα προ τις εθνικές κάλπες, εδώ μέσα από την εκπομπή «Ψηφίζω Ελλάδα», τις έκτακτες αυτές εκπομπές με την Κρήτη TV να ανοίγει τον διάλογο
και με φόντο τις εθνικές εκλογές, όπως το έκανε και με τις ευρωεκλογές, αλλά και τις περιφερειακές και δημοτικές κάλπες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι, επί τρεις και πλέον μήνες, βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Να τα λέμε και αυτά, κύριοι. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε και διακοπές για να χαλαρώσει λίγο τη συζήτηση. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Ξανθέ, και θέλω να σταθούμε σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την καθημερινότητα και την επόμενη ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είτε εσείς συνεχίσετε να είστε στη διακυβέρνηση της χώρας, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε οποιοδήποτε συνδυασμός κομμάτων, είτε οποιαδήποτε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που απαιτούν οι πολίτες είναι ότι φτάνει πια. Ήρθε η ώρα και να χαμογελάσουμε, ήρθε η ώρα και να προχωρήσουμε, ήρθε η ώρα και να ανασάνουμε. Αυτό μπορείτε να το εγγυηθείτε εσείς στον ελληνικό λαό, κύριε Ξανθέ, όχι εσείς προσωπικά, ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η ευημερία μιας κοινωνίας ή μιας χώρας είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πραγμάτων και προφανώς του κλίματος του οικονομικού και του διεθνούς, αλλά και του εσωτερικού, αλλά και ορισμένων πολιτικών επιλογών. Γιατί αλλιώς δεν έχει και νόημα η πολιτική. Τα πράγματα θα τα αφήναμε να ρυθμιστούν από το αόρατο χέρι της αγοράς, όπως πρεσβεύουμε εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στη νέα περίοδο, στην οποία έχουμε μπει, οριστικά και αμετάκλητα, και αυτό είναι εθνική κατάκτηση, το ότι φύγαμε δηλαδή από αυτό το φαύλο κύκλο των μνημονίων, των μέτρων και της πίεσης, νομίζω ότι πραγματικά είναι μια παρέμβαση πάρα πολύ κρίσιμη και για το αίσθημα ασφάλειας των ανθρώπων και του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της καθημερινότητας κάθε πολίτη. Οι προκλήσεις λοιπόν από εδώ και πέρα είναι πρώτον να μπούμε σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή να μην έχουμε παλινδρομήσεις. Αυτό να είναι διασφαλισμένο ότι θα έχουμε μια έστω σταδιακά αναπτυσσόμενη, αλλά σαφώς αναπτυσσόμενη οικονομία που θα παράγει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα εισοδήματα, επενδύσεις και γενικώς ευημερία. Αλλά νομίζω ότι το στίχημα, και αυτό είναι και το δίδαγμα κατά την άποψή μου, είναι ότι πρέπει στη νέα αυτή πορεία να διασφαλίσουμε ότι πρώτον το όφελος, ο πλούτος ο οποίος θα παράγεται, θα διανέμεται με ένα δικαιότερο τρόπο και δεν θα υπάρχουν οι ανισότητες της προηγούμενης περίοδου, της υποτιθέμενης ανάπτυξης και ευημερίας, που ξέρουμε πολύ καλά ότι και τότε υπήρχαν πολύ μεγάλες ζώνες ανισοτήτων και αποκλεισμών στην κοινωνία, και πώς κυρίως θα θωρακίσουμε το κράτος, τη δημόσια διοίκηση, τις κοινωνικές μας υπηρεσίες, πώς θα έχουμε τα απαραίτητα φορολογικά έσοδα για να οργανώσουμε πραγματικά καλές και ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τον πολίτη. Αυτό είναι το στοίχημα. Και εδώ τώρα έρχεται νομίζω και η διαφορά με αυτό το εύπεπτο και ευπόλυτο σύνθημα των λιγότερων φόρων, που νομίζω ότι είναι πολύ εύηχο στα αυτιά όλων των ανθρώπων. Λιγότεροι φόροι, κύριε Δασκαλάκη, σημαίνει ότι έχουμε λιγότερες κοινωνικές δαπάνες. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι και αυτό είναι και ο πραγματικός κίνδυνος, δεν είναι κινδυνολογία αυτό. Όταν έχεις λοιπόν ένα πρόγραμμα δραστικής μείωσης των φορολογικών εσόδων, το θέμα είναι να βρούμε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, έτσι ώστε τα αναγκαία φορολογικά έσοδα να κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο για να φορολογηθεί και ο πλούτος ο οποίος είναι από τη μέση και πάνω της κοινωνικής πυραμίδας, κάτι το οποίο δεν τα καταφέραμε κι εμείς να το πετύχουμε με ένα αισθητό τρόπο αυτά τα χρόνια. Αλλά ότι χρειαζόμαστε φορολογικά έσοδα, χρειαζόμαστε υψηλές ασφαλιστικές φορές για να έχουμε καλές προνοιακές παροχές, καλές παροχές υγείας από τον ΕΟΠΗ κλπ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Όποιος λοιπόν λέει ότι θέλει καλό δημόσιο σύστημα υγείας, καλά στελεχωμένα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κάλυψη όλων των αναγκών των πολιτών, να πληρώνουν λιγότερα οι άνθρωποι από την τσέπη τους, και ταυτόχρονα λέει ότι θέλω χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και χαμηλές ασφαλιστικές φορές, συγγνώμη, αλλά κοροϊδεύει τον κόσμο. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Από πού θα υπάρξουν λοιπόν, από πού θα υπάρξει η εξοικονόμηση για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο κοινωνικής πολιτικής? Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ερώτημα που οφείλει να προβληματίσει τον καθένα μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, κοροϊδεύετε τον κόσμο? Προφανώς και όχι, κύριε Δασκαλάκη, και θα σας απαντήσω ευθέως και σε αυτά τα οποία ακούστηκαν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακούσει και ο κόσμος και συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι
πρέπει να υπάρξει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο και μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αλλά κυρίως μεταξύ του κράτους και των ιδιωτών, δηλαδή όλων των φορολογουμένων. Εμείς ρωτήσατε στην αρχή πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα του πολίτη, πώς θα επανέλθει το χαμόγελο στα χείλη. Το χαμόγελο στα χείλη, κύριε Δασκαλάκη, κακά τα ψέματα, πέρα από μία σειρά από πολιτικές στην υγεία, στην παιδεία και γενικότερα σε αυτό το οποίο λέμε ως καθημερινότητα και στην ασφάλεια του πολίτη, είναι κυρίως το εισόδημα. Δηλαδή αυτό το οποίο ο κόσμος έχει έγνοια κάθε μήνα είναι τι μπαίνει μέσα στην τσέπη και τι βγαίνει από την τσέπη. Και εμείς λέμε ότι όταν, για παράδειγμα, προτείνουμε τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από το 22 στο 9 για εισοδήματα μέχρι 10.000, τα χαμηλότερα εισοδήματα, αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως ο κόσμος, ο αγρότης, ο εργαζόμενος, ο ιδιώτης, ο μικρός επιχειρηματίας, γιατί όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, μιλάμε για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, θα δει αυτόματα μία μείωση της επιβάρυνσης, άρα μία αύξηση του εισοδήματός του. Όταν, για παράδειγμα, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση των φορολογικών συντελεστών στο ΦΠΑ από το 24 στο 22 και το 13 στο 11 και βεβαίως να παραμείνει ο πολύ μειωμένος ΦΠΑ στο 6% για τα συγκεκριμένα, αν θέλετε, ευπαθή προϊόντα και ευαίσθητα προϊόντα, αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτό άμεσα στην ουσία είναι μια αύξηση του εισοδήματος. Και βεβαίως το βασικότερο, και έχουμε ανοίξει, και ευτυχώς έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση συνολικά στην Ελλάδα και έχουν ακολουθήσει και άλλα κόμματα που μέχρι πρότινος δεν μιλούσαν για μείωση φορολογικών συντελεστών. Το βασικότερο είναι να πέσει και η φορολογία στις επιχειρήσεις, που επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μιλάμε για μικρομεσαίες κατά βάση επιχειρήσεις. Και όταν λέμε ότι από το 28 μέσα σταδιακά και όχι δραστικά, όπως ακούστηκε, σταδιακά σε 2 χρόνια θα πέσει το 20%, θα μειωθεί ο φόρος των μερισμάτων από το 10% στο 5%. Θα υπάρξουν ταυτόχρονα, ας πούμε, μείωση και του ένφια 30% που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μέτρα ουσιαστικής ελάφρυνσης. Ακούω πολλές φορές την κριτική, ακούστηκε και τώρα, πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και το οποίο είναι απόλυτα εύλογο. Κοιτάξτε, δείτε, κύριε Δασκαλάκη. Ξέρουμε πολύ καλά, και δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτή τη στιγμή κρύβει εισοδήματα και κρύβει εισοδήματα γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δυσβάχτη φορολογία. Κακώς το κάνει, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία άρα σε αυτό. Άρα πάταξη φοροδιαφυγής είναι... που δεν το κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Εκεί νομίζω απέτυχε η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, διότι με το να αυξάνουμε φορολογικούς συντελεστές, και το νομίζω ακούγεται πάρα πολύ συχνά και από τις βόλες μας που κάνουμε και στις επιχειρήσεις. Ήταν πάντως σημαία του ΣΥΡΙΖΑ η πάταξη της φοροδιαφυγής. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Όταν αυξάνεται σε τόσο υπέρμετρο βαθμό, όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας, αν κάνει κανείς την πρόσθεση εισφορών, προκαταβολής φόρου και όλες αυτές τις επιβαρύνσεις, όπως για παράδειγμα το τέλος επιδιδέρματος και η εισφορά αλληλεγγύης, πολλές φορές. Άρα ο στόχος είναι, φτάνει... στόχος είναι με βάση το πρόγραμμά σας αυστηρότατη έλεγχη σε κάθε. Σίγουρα είναι και αυτός ο στόχος, αλλά άλλο είναι το επιχείρημα. Άλλο είναι το επιχείρημα. Είναι και αυτός ο στόχος. Αλλά ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα στέλνει ελεκτές τώρα για να έχουν την αγορά εργασίας. Ακούστε λίγο το επιχείρημα και νομίζω ότι θα. Την έκανε πάντως αυτή την τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης για τους ελεγκτές όσον αφορά. Θυμάστε στη Χίο, σε ποιο νησί ήταν που είπε ότι εμείς δεν θα στέλνουμε ελεγκτές του ΣΕΠΕ για να ελέγχουν να υπάρχει ανασφάλιστη εργασία. Όχι, προσέξτε. Εμείς αυτό το οποίο λέμε. Το σήμα έχει δοθεί. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι μπορεί να παταχθεί η φοροδιαφυγή μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Γιατί αυτό που μας λένε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι αυτοί οι οποίοι στην ουσία είναι η παραγωγική τάξη της χώρας, είναι ότι με αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές, με αυτές τις εισφορές, δεν μπορούμε να βγούμε. Άρα αυτομάτως θα εμφανιστεί και η φορολογική ύλη. Αυτό είναι το ένα όμως. Το δεύτερο είναι ότι όταν έχουμε ασθενικούς ρυθμούς ανάπτυξης του 1,7, του 1,8, και εκεί έχει πέσει έξω η πρόληψη κάθε προϋπολογισμού ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν έχει πέσει μέσα. Και φτάσουμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Εσείς μας λέγατε ότι θα είχαμε ανάπτυξη το 2014. Μα είχαμε το 2014 ανάπτυξη. Πώς δεν είχαμε. Και με αφισβητήσετε την ανάπτυξη, τέλος πάντων. Όταν λοιπόν θα επανέλθουν οι ρυθμοί ανάπτυξης σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί πραγματικά να μεγαλώσει η πίτα, να το πω έτσι πιο απλά, βεβαίως και θα έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα. Και θα σα δώσω το παράδειγμα το οποίο είδαμε το 2014, το οποίο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Όταν μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, τα έσοδα παραμείναν ακριβώς τα ίδια. Γιατί μπορούσαν οι επιχειρήσεις με το 13% στην εστίαση να έχουν καλύτερο χώρο να αναπνεύσουν και τελικά δεν μειώθηκαν και τα έσοδα. Άρα, εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, χωρίς να υπάρχουν, αν θέλετε, δράκοι στο παραμύθι ότι θα έρθει, θα κόψουμε δαπάνες, αχρίαστες, ενδεχομένως πολλές φορές σε περικοπές που τελικά επιτείνουν το πρόβλημα στο κοινωνικό κράτος. Είναι πολύ δύσκολο να αγγίξουμε όλα τα θέματα. Χρειάζονται όντως στοχευμένες παρεμβάσεις φοροελαφρύνσεων με μια διαστρωμάτωση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα και γίνεται μια προσπάθεια αυτή την περίοδο να έχουμε και ένα μηχανισμό σοβαρό στη χώρα επιτέλους να αποτυπώνται τα πραγματικά εισοδήματα και με το χρηματολόγιο και με το περιουσιολόγιο το οποίο είναι υπό
τελική, ας πούμε, διαμόρφωση, για να πραγματικά να ανασάνουν τα κομμάτια της κοινωνίας και του χώρου της αγοράς που όντως επιβαρύθηκαν αυτά τα χρόνια. Και όχι οριζόντιες παρεμβάσεις που κατά την άποψή μας ευνοούν μία, επιτρέψτε μου να πω, ολιγοπωλιακή αναδιάρθρωση της αγοράς. Διότι αυτή είναι η τάση. Η τάση είναι μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, εκμεταλλευόμενη την δυσκονομική δυσπραγία μικρών επιχειρήσεων, να μπαίνουν επιθετικά στην αγορά, να εξαγοράζουν επιχειρήσεις, να ελέγχουν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, και αυτό προφανώς δεν συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη και στη διάχυση του κοινωνικού ωφέλους. Άρα, και όσον αφορά τον έμφυα και όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, και εμείς έχουμε δρομολογήσει εδώ και καιρό τη σταδιακή μείωση κατά 1% κάθε χρόνο από το 29, φέτος 28 και στα επόμενα χρόνια. Και με τον έμφυα επίσης πρέπει να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Δεν μπορούμε να βάζουμε μια οριζόντια μείωση. Εμείς λέμε να είναι κλιμακωτή αυτή. Μεγαλύτερη για τα χαμηλότερα στρώματα, μικρότερη για τα υψηλότερα στρώματα. Έτσι νομίζω μπορούμε να πάμε σε ένα περιβάλλον δίκαιης επιβάρυνσης, που θεωρώ ότι και κυρίως νομίζω ότι για να πείσουμε και για να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, νομίζω ότι πρέπει να πείσουμε, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι οι επιβαρύνσεις που έχουν είναι πραγματικά κοινωνικά ανταποδοτικές, ότι γίνεται έντιμη και σωστή διαχείριση αυτών των χρημάτων, ότι δεν πηγαίνουν σε τσέπες συμμετέρων, ότι δεν γίνεται διασπάστηση του δημόσιου χρήματος και ότι αυτό επιστρέφει ως καλές υπηρεσίες στον τομέα της δημόσιας περίθαλψης, του κοινωνικού κράτους κλπ. Θέλω να κλείνοντας σιγά σιγά, γιατί έχω απομένει 10 λεπτά και κάτι παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό, και αυτό το λέω σαν πολίτης και όχι σαν δημοσιογράφος, το γεγονός ότι στα μεγάλα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, με μια Τουρκία που βρίσκεται με μια απίστευτη προκλητικότητα απέναντι στην Ελλάδα, που αφισβητεί ακόμα και αυτά τα σημαντικά όσον αφορά τους σιδηρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, που λέει ότι έχω ρόλο και λόγο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, ακόμα και στην Κρήτη, υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Υπάρχει μια ενιαία γραμμή και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο των πολιτών. Θέλουν το σύνολο των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων να μπορούν να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας που βάλεται. Ακούω τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα, άκουσα και τις πρόσφατες τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη και πράγματι αυτό θέλουν και οι πολίτες. Όμως, θέλω να πάμε σε κάτι που φαίνεται, κύριε Κεφαλογιάννη, να έχει στοιχήσει αρκετά στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι στο θέμα των Σκοπίων. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λένε όμως ότι χρειαζόταν γενναίες αποφάσεις, γενναίες τομές. Είμαστε οι μοναδικοί που πήραμε αυτό το ρίσκο και πολιτικό ρίσκο. Αυτό αποτυπώθηκε και στα ποσοστά των τελευταίων ευρωεκλογών στην Μακεδονία. Και αν θέλετε, έχουμε κάνει και ένα δώρο στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον κερδίσει τις εκλογές, για ένα θέμα που τρόμαζε τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια γενναία απόφαση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα αν εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε, να αγγίξει ένα τέτοιο θέμα που διαχρονικά ήταν ένα πολιτικό ταμπού για την Ελλάδα. Κύριε Δασκαλάκη, στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι διαδικαστικό και το άλλο είναι ουσιαστικό. Αλλά και το διαδικαστικό είναι στην ουσία και αυτό θέμα ουσίας. Δυστυχώς η τότε, ας πούμε, ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κοντιάς συγκεκριμένα, αλλά φαντάζομαι σε συνεργασία με τον κ. Τσίπρα, είχε επιλέξει κάτι πρωτόγνωρο για τα διπλωματικά δεδομένα της χώρας. Τι εννοώ πρωτόγνωρο? Σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, στην ουσία διαβουλεύτηκε μόνος του, και βέβαιως αυτός είχε την ευθύνη διαπραγμάτευσης, αλλά χωρίς να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα εθνικό μέτωπο ή τουλάχιστον να ακούσει και τις θέσεις των υπόλοιπων κομμάτων για να πάει και ο ίδιος πιο ισχυρός. Το λέω αυτό και σε αντίθεση πράγματι με αυτό που συμβαίνει τελευταία με την Τουρκία, που πράγματι έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό μέτωπο και η θέση των κομμάτων είναι σχεδόν ταυτόσιμη, των δημοκρατικών τουλάχιστον κομμάτων. Τότε θυμίζω ότι επί περίπου ένα χρόνο, όταν ξεκινήσαν οι διαπραγματεύσεις, δεν συνεκλήθη ποτέ η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Συμμετέχω από το 2012 και μάλιστα έχω συμμετάσχει και σε ομιλίες και σε συνεδριάσεις που κρατήθηκε πραγματικά ένα επίπεδο και πολλές φορές και βάσει κανονισμού μπορεί να είναι και κλεισμένο των θυρών, όταν ειδικά συζητούνται ευαίσθητα θέματα. Δεν είχε ενημερώσει ο κύριος Τσίπρας ή έστω ο κύριος Κοντζιάς, όσο όφιλε, τους πολιτικούς αρχηγούς για το τι ακριβώς συζητάει. Τα λέω αυτό σε αντίθεση με το 2007, που τότε η Ντόρα Μπακογιάννη είχε κάνει ένα κύκλο ενημέρωσης όλων των πολιτικών αρχηγών. Και τότε είχαμε πάει με μια ενιαία γραμμή στο Βουκουρέστι και μπορέσαμε.
και είχαμε τη γραμμή την εθνική, η οποία τελικώς έγινε αποδεκτή από όλα τα κόμματα πλην Λάος εκείνης της περίοδου. Και δυστυχώς φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται ότι στην ουσία διαφωνούσε ο κορυφαίος τότε υπουργός εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ με τον κορυφαίο τότε υπουργό εθνικής άμυνας, τον κύριο Καμένο, και βεβαίως συμμέτοχος και συνεργάτη της κυβέρνησης, συγκυβερνήτης στην ουσία. Βέβαια. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι όταν πάμε και διαπραγματευόμαστε ένα τέτοιο μεγάλο εθνικό ζήτημα και βγάζουμε λαθασμένη εικόνα στο εξωτερικό, είναι λογικό μετά να στέλνουμε τα λάθος μηνύματα. Και δυστυχώς καταλήξαμε σε μια συμφωνία, την οποία κύριε Δασκαλά και εμείς προσωπικά, και εγώ προσωπικά αλλά και παραταξιακά, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι εθνικά επιζήμια με πολύ στοχευμένη. Ντρέπεστε για αυτή τη συμφωνία? Νιώθετε ντροπή? Νιώθετε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσέβαλε το στένος των Ελλήνων, την ιστορία των Ελλήνων? Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να αποφύγω κάποιους χαρακτηρισμούς και θα πω ότι ήταν μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Και μάλιστα έχουμε εντοπίσει την κριτική μας σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, τα οποία δυστυχώς θα τα βρούμε και μπροστά μας. Δεν είναι μόνο τα μείζωνα ζητήματα της γλώσσας, της εθνότητας, του ονόματος. Δυστυχώς είναι και ζητήματα τα οποία παρέμειναν εκκρεμή, όπως για παράδειγμα τα εμπορικά προϊόντα, τα οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν προστατεύονται. Μάλιστα, ένα μήνα μετά, μάλλον δύο εβδομάδες μετά την κύρωση της συμφωνίας, είδαμε ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα σε μια έκθεση στην Κίνα με τα προϊόντα από την Μακεδονία. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι και πάρα πολύ εκκρεμή ζητήματα και θα κλείσω με αυτό, κύριε Δασκαλά. Πιέζω γιατί πρέπει να το καταλαβαίνω. Ναι. Το καταλαβαίνω. Απλώς ανοίξετε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βεβαίως. Και κανονικά θέλαμε ολόκληρη εκπομπή να το αναλύσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Εγώ θα είμαι πολύ εγκρατής στους χαρακτηρισμούς. Προφανώς δεν θα πω ότι ήταν προδότες ή αυτά που ακούστηκαν. Αυτό είναι μακριά από εμένα. Ήταν μια εθνικά επιζήμια συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη αν ο κύριος Κοντζιάς και συνολικά η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα είχε προσπαθήσει με άλλον τρόπο να βάλει όλο τα δημοκρατικά κόμματα στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βοηθήσουμε και εμείς με την πλευρά μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω ένα πιο σύντομο σχόλιο από εσάς, κύριε Ξανθέ. Βεβαίως, πολύ μεγάλο το θέμα. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε μόλις 4 λεπτά και θέλω να κάνετε και μια τοποθέτηση γενικότερη. Κύριε Δασκαλάκη, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα που κατά την άποψή μου αναδεικνύει και τη συνολική αξιοπιστία ή αναξιοπιστία αντίστοιχα κάθε πολιτική δύναμη. Το λέω ευθέως. Έχουμε μια εξαιρετική συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις και σοβαρή προετοιμασία. Αυτό πλέον το αναγνωρίζουν οι πάντες. Αντιδρούν μόνο οι ακραίοι εθνικιστές και των δύο πλευρών. Και στην Ελλάδα και στην γειτονική χώρα υπήρχαν ακραίοι που μιλούσαν για προδότες. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο προδότες. Το αναγνωρίζει όλη η διεθνής κοινότητα. Έχει αναβαθμιστεί το διεθνές κύρος της χώρας. Έχει εμφανιστεί ως μια δύναμη που εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή. Κλείσαμε ένα μέτωπο πάνω από 30 χρόνων στα βόρεια σύνορά μας και μας επιτρέπει αυτό να ασχοληθούμε με τον πραγματικό κίνδυνο που είναι ο εξανατολών δίστροπος γείτονας, και ξέρετε την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο να διαχειριστούμε με σθένος αλλά και με προσοχή κάθε κίνηση. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το ευαίσθητο θέμα πραγματικά η Νέα Δημοκρατία αλλά και άλλες πολιτικές δυνάμεις του κοινάλ συμπεριλαμβανομένου έδωσαν τα ρέστα τους. Λαΐκησαν ασύστολα, δημαγώγησαν απίστευτα, έπαιξαν με την ευαισθησία και ας πούμε, το καλώς νοούμενο, λέω εγώ, πατριωτικό φρόνημα τμήματων της κοινωνίας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, και πραγματικά προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Είχε κόστος πολιτικό για εσάς. Μεγάλο πολιτικό κόστος. Βεβαιότατα είχε κόστος. Και μάλιστα αυτό το κόστος είναι ισόρροπο, γιατί είναι λάθος η ανάγνωση που λέει ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεσαν πολύ περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα. Απλώς στη Βόρεια Ελλάδα πυροδοτήθηκαν ακραίες εκδηλώσεις και βιαιότητες από μια πολύ μικρή ομάδα ακροδεξιών και τραμπούκων, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα. Και επιτρέψτε μου να πω, τα στελέχη, γιατί το είπε ο κ. Σιφαλογιάννης, αυτοί, εμείς ουσιαστικά υλοποιήσαμε τη γραμμή του Βουκουρεστίου, έκλεισε ένα κρίσιμο θέμα, κατά την άποψή μου, με ένα εποφελή και αξιοπρεπή τρόπο για τη χώρα. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει το σύνταγμά τους, έχουν αλλάξει τα σύμβολά τους, έχουν αλλάξει τα ονόματα των δρόμων, έχουν αλλάξει τα πάντα. Μας δώσαν το εθνικό τους εν αέριο χώρο να τον φυλάνε τα ελληνικά αεροσκάφη. Πουδενή μια χώρα που έχει το 1/10 του ΑΕΠ της Ελλάδος δεν μπορεί να αποτελέσει απειλή. Και προφανώς τα στελέχη, τα προερχόμενα από το Λάος,
Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης και οι υπόλοιποι ήταν αυτοί οι οποίοι έδωσαν τον τόνο και οδήγησαν τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως και ο κύριος Σαμαράς σε αυτή τη γραμμή, η οποία κατά την άποψή μου ήταν απολύτως ανεύθυνη και απολύτως δημαγωγική. Λοιπόν, επειδή κλείνουμε, θα έχετε από μία τοποθέτηση ενός λεπτού και κάτι ο καθένας. Κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί οι πολίτες της Κρήτης, του Ρεθύμνου, της χώρας πρέπει να επιλέξουν τα εθνικά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της Κυριακής? Κύριε Δασκαλάκη, τις ευρωεκλογές του 2019, πριν από 20 περίπου μέρες, ο κόσμος έδειξε με την ψήφο του ότι θέλει την πολιτική αλλαγή. Έδειξε με την ψήφο του ότι στην ουσία καταψηφίζει την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και αντίθετα αγκαλιάζει την πολιτική την οποία πρεσβεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς τον καλούμε λοιπόν να κάνει το δεύτερο και πιο σημαντικό βήμα, που είναι σε μερικά 24 ώρα η εθνική κάλπη. Τον καλούμε να έρθει μαζικά στις κάλπες και να μην υπάρχει αποχή, διότι με την ψήφο του έχει τη δυνατότητα στην ουσία να ορίσει τη μοίρα του, την καθημερινότητά του για την επόμενη τετραετία. Και τον καλούμε από τη στιγμή που ο ίδιος έχει επιλέξει ότι πρέπει να πάρει μια διαφορετική πορεία η χώρα σε σχέση με αυτή που είδαμε τα τελευταία 4 χρόνια, να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχει κυβερνησιμότητα. Και η κυβερνησιμότητα σημαίνει ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να μπορεί να σχηματίσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Κύριε Ξανθέ, γιατί οι κριτικοί, οι Έλληνες και βεβαίως οι Ρεθυμνιώτες, μιας και είναι η περιφερειακή ενότητά σας, και για τους δύο πρέπει να επιλέξουν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί, κύριε Δασκαλάκη, έχουμε ένα αξιοπρεπές πολιτικό αφήγημα, γιατί τα καταφέραμε στα δύσκολα, γιατί κρατήσαμε την κοινωνία όρθια, γιατί δεν επιτρέψαμε να διαραγεί η κοινωνική συνοχή, γιατί στηρίξαμε τα δημόσια αγαθά, γιατί ενισχύσαμε το κοινωνικό κράτος και γιατί κυρίως κλείσαμε αυτή την επώδυνη περίοδο της Δημοσιονομικής Επιτροπίας, της παρουσίας του Δουνουτού. Έχει φύγει το Δουνουτού ως παράγοντας που επηρεάζει τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Και ακριβώς για αυτό το λόγο μπορούμε να εγγυηθούμε και μια νέα περίοδο, η οποία θα μπορεί με ένα δικαιότερο τρόπο, με έντιμη διαχείριση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παλινορθωθεί ένα πολιτικό σύστημα και ένα σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο είχε τις γνωστές παθογένειες και στρεβλώσεις και από τις οποίες δεν βλέπω να έχει απομακρυνθεί καθόλου η Νέα Δημοκρατία που διεκδικεί την εξουσία. Κύριε, είμαστε. Ολοκληρώσετε, κύριε Ξανθέ? Όχι, θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι αυτό το δίλημα, το αν θα έχουμε ένα προοδευτικό ή ένα συντηρητικό πολιτικό σχέδιο στην επόμενη μέρα, αν θα έχουμε μια προσπάθεια να υπερβούμε τις στρεβλώσεις του πελατειακού συστήματος ή όχι, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο τους προοδευτικούς και αριστερούς ανθρώπους της χώρας και τα στρώματα τα κοινωνικά, τα οποία προσπαθήθηκε μέσα στην κρίση με πολύ μεγάλη δυσκολία να στηριχτούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και στους δύο. Ήδη βρισκόμαστε στο ξημέρωμα της Πέμπτης. Δύο είναι οι μέρες που απομένουν όσον αφορά την λήξη της προεκλογικής περίοδου. Το Σάββατο η μέρα της περισυλλογής και Κυριακή η μέρα της απόφασης. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Η αποχή δεν δίνει δύναμη στην δημοκρατία. Ό,τι και αν επιλέξετε, πηγαίνετε στις κάλπες την Κυριακή. Εμείς εδώ βεβαίως στην Crete TV συνεχίζουμε τις προεκλογικές συζητήσεις και βεβαίως ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη εκλογική νύχτα της Κυριακής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο ξημέρωμα. Καλό σας βράδυ.